Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας και όπως και εσείς, έτσι και εγώ όταν ξεκινούσα να επενδύω σκεφτόμουν πόσα λεφτά χρειάζομαι για να ξεκινήσω να επενδύω. Έχω αρκετά, δεν έχω αρκετά. Γενικά αυτό το κομμάτι ξέρω πως αγχώνει πολλούς από εμάς όταν ξεκινούμε τις επενδύσεις. Και είναι απολύτως λογικό. Πρέπει να ξέρουμε πώς ακριβώς θα κατευθυνθούμε. Παρότι βέβαια η απάντηση σε αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ απλή. Και σήμερα θα την απαντήσουμε. Επίσης θα πούμε και κάποια must βήματα που πρέπει να κάνουμε πριν αρχίσουμε τις επενδύσεις. Μην χάνουμε άλλο χρόνο, let's go. Πριν ξεκινήσουμε όμως, αν ψάχνετε την καταλληλότερη και ασφαλέστερη χρηματιστηριακή εκεί έξω, σας έχω την καλύτερη επιλογή. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής και να αποφεληθείτε όλες τις δυνατότητες και προσφορές που μας δίνει. Σύνοτι μας στηρίζετε εντελώς ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Και μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα like και να κάνετε ένα σχόλιο. Βοηθάει απίστευτα με τον αλγόριθμο του YouTube. Επίσης, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε μου νέο βίντεο εδώ στο FG. Disclaimer. Δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος. Ό,τι λέω είναι η άποψή μου και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μιλήστε καλύτερα με έναν ειδικό. Πριν καταλήξουμε στο πόσα χρήματα πρέπει να έχουμε για να ξεκινήσουμε να επενδύουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ βασικό. Δεν γίνεται με το καλημέρα χωρίς να έχουμε κάνει καμία προετοιμασία να ξεκινήσουμε να επενδύουμε. Πρέπει πρώτα να ρυθμίσουμε κάπως τα οικονομικά μας. By the way, ξέρω ότι θέλετε να μπούμε κατευθείαν στο πώς επενδύουμε, αλλά κάποια πράγματα είναι πολύ βασικά και πρέπει να τα πούμε. Μη μου ανησυχείτε, θα είμαστε σύντομοι. Πριν λοιπόν αρχίσουμε οποιαδήποτε επένδυση, πρέπει να έχουμε κλείσει τρία βασικά κεφάλαια στα οικονομικά μας. Πρώτον, έχουμε ξεπληρώσει το χρέος μας. Δεύτερον, έχουμε κάνει το λεγόμενο budgeting. Και τρίτον, έχουμε δημιουργήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Αρχικά για το χρέος νομίζω είναι αρκετά λογικό. Πώς μπορούμε να ξεκινάμε τις επενδύσεις την ώρα που χρωστάμε σε άλλους. Την ώρα κιόλας που υπάρχουν και επιτόκια σε αυτά τα χρέη, που ουσιαστικά μας μεγαλώνουν το ποσό που χρωστάμε. Η αποπληρωμή των χρεών μας δίνει οικονομική ελευθερία και μειώνει το ρίσκο. Δεύτερον, το να κάνουμε budgeting μας λύνει τα χέρια. Πραγματικά. Ο προϋπολογισμός είναι ουσιαστικά ένας χάρτης που μας δείχνει πού πηγαίνουν τα χρήματά μας κάθε μήνα. Αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα έξοδά μας και να τα μειώσουμε. Πράγμα πολύ σημαντικό. Εάν γνωρίζουμε ακριβώς πόσα χρήματα κερδίζουμε και εξοδεύουμε κάθε μήνα, μπορούμε να σχεδιάσουμε πολύ καλύτερα τις επενδύσεις μας ή και την αποπληρωμή των χρεών μας. Τρίτο και τελευταίο, εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα τρία, το να έχουμε δημιουργήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Το μαξιλαράκι ασφαλείας είναι ένα ποσό χρημάτων που κρατάμε στην άκρη για απρόβλεπτα έξοδα ανάγκης. Και ξαναλέω, ανάγκης. Πρέπει να έχουμε έναν πολύ σοβαρό λόγο να το χρησιμοποιήσουμε, όπως έξοδα γιατρού ή κάτι άμεσο που πρέπει να φτιάξουμε στο αμάξι π.χ. ή ακόμα και για το αν χάσουμε για οποιοδήποτε λόγο τη δουλειά μας. Να έχουμε ένα ποσό στην άκρη που θα ξέρουμε ότι μπορεί να μας συντηρήσει για κάποιους μήνες. Συνήθως το ποσό αυτό πρέπει να είναι αρκετό για να καλύψει τις βασικές μας ανάγκες για 3 έως 6 μήνες. Το μαξιλαράκι ασφαλείας μας προστατεύει από το να αναγκαστούμε να πουλήσουμε τις επενδύσεις μας σε ακατάλληλη στιγμή ή από το να δημιουργήσουμε ένα νέο χρέος για να καλύψουμε έκτακτες ανάγκες. Είναι πραγματικά ασφαλείας που λέμε γιατί ασφαλίζει τις επενδύσεις μας. Έχοντας λοιπόν κάνει και τα τρία αυτά βήματα, τότε είναι η ώρα να αρχίσουμε να επενδύουμε. Όμως, πόσα λεφτά πρέπει να επενδύσουμε. Ποιο είναι το σωστό ποσό για επένδυση? Η απάντηση σε αυτό είναι πάρα πολύ απλή. Όσα περισσότερα μπορούμε. Δεν υπάρχει κάποιος μαγικός αριθμός. Το σωστό ποσό για επένδυση εξαρτάται κυριολεκτικά από εμάς. Κυρίως από την οικονομική μας κατάσταση και τους στόχους μας. Πραγματικά, ακόμα και 10-20 ευρώ να μπορούμε να επενδύουμε κάθε μήνα είναι καλύτερο από το να μην τα κάνουμε τίποτα αυτά τα λεφτά. Κοιτάξτε, για να λέμε την αλήθεια, 10-20 ευρώ τον μήνα δεν θα μας φέρουν κάποια διαφορά. Θα κάνουν όμως διαφορά στον τρόπο σκέψης μας. Θα μας βάλουν στο τρυπάκι του πώς να σκεφτόμαστε σωστά. Πώς δημιουργούμε μια ρουτίνα δηλαδή γύρω από τις επενδύσεις. Γιατί το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε, τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δύο κριτήρια που είπαμε και λίγο πιο πριν, που μπορούμε να τσεκάρουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Η οικονομική μας κατάσταση αρχικά και η επενδυτική μας στόχη έπειτα. Η οικονομική μας κατάσταση έχει να κάνει με το μισθό μας. Αν έχουμε κάνει το budgeting μας, που είπαμε και στην αρχή, τότε θα ξέρουμε ότι από τα λεφτά που πληρωνόμαστε κάθε μήνα, κάποια πάνε απευθεία σε βασικά μας έξοδα, κάποια πάνε σε δικά μας μη απαραίτητα έξοδα, αλλά που τα θέλουμε, και κάποια μας μένουν στην άκρη. Κατά κανόνα, ένα καλό ποσό που πρέπει να μας μένει στην άκρη για αποταμίευση και έπειτα για επένδυση κάθε μήνα είναι το 10% του μισθού μας. Πληρωνόμαστε για παράδειγμα 1000 ευρώ, τα 100 θα τα επενδύουμε. Είναι ένα ποσοστό που δεν θα μας κάνει να στερηθούμε πράγματα. Και αυτό δεν το λέω εγώ έτσι αυθαίρετα. Είπαμε, κατά κανόνα, όλα τα βασικά βιβλία οικονομικού περιεχομένου που έχω διαβάσει εκεί κλείνουν. Π.χ. ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βαβυλώνας λέει ακριβώς αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, σημασία έχει
έχει να ξεκινήσουμε. Και ας είναι και λιγότερα. Στην πορεία θα το δείτε, το ποσοστό που θα επενδύετε θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επενδυτικοί μας στόχοι. Αν δηλαδή επενδύουμε σε βάθος χρόνου, ελπίζω πως ναι, ή επενδύουμε βραχυπρόθεσμα. Ή με το πόσα χρήματα θέλουμε να καταλήξουμε να αυτοσυνταξιοδοτηθούμε. Είναι διαφορετικό δηλαδή να θέλουμε να συνταξιοδοτηθούμε με 200.000 ευρώ και διαφορετικό να θέλουμε με 500.000 ευρώ. Κάτσε ρε, εσύ φίλε, Κώστα, συνταξιοδότηση 200 χιλιάρικα. Πότε δεν είναι αυτό. Αν θες να μάθεις περισσότερα σχετικά με την αυτοσυνταξιοδότηση, τότε δες αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο πιο στοχευμένα ποσά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι όσα περισσότερα μπορούμε. Ειδικά στην αρχή που ξεκινάμε να επενδύουμε. Και όπως είπαμε, πριν επενδύσουμε, ρυθμίζουμε πρώτα κάποια πράγματα. Ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, αν έχουμε, κάνουμε έναν καλό προϋπολογισμό και χτίζουμε ένα μαξιλαράκι ασφαλεία. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι στην αρχή που είπα ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλή. Φάση απλά ξεκίνα να επενδύεις με όσα χρήματα και αν μπορείς. Το ChatGPT μου έδωσε την πιο απλή και χαρακτηριστική απάντηση. Μπορείς να ξεκινήσεις ακόμα και με 10 ευρώ. Και είναι σωστό βασικά. Αυτή είναι η απάντηση. Τέλεια όμως τώρα που επενδύω. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και αυτή η απάντηση είναι στην πράξη πολύ απλή. Η καλύτερη επιλογή για εμάς τους Ευρωπαίους είναι ένα πολύ καλά διαφοροποιημένο και αφορολόγητο ETF που παρακολουθεί την πιο ισχυρή οικονομία του κόσμου, δηλαδή την Αμερική. Μιλάω φυσικά για το αγαπημένο σε πάρα πολλούς VOEA, που παρακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες Αμερικής και είναι αφορολόγητο. Στην πράξη εμείς δεν κάνουμε πολλά. Κάθε μήνα απλά μπαίνουμε και επενδύουμε σε αυτό. Και σε βάθος δεκαετιών θα είμαστε τρομερά κερδισμένοι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την απόδοση ολόκληρης της αγοράς, η οποία είναι κατά μέσο όρο 10%. Και επίσης η αγορά σε βάθος χρόνου είναι πάντα ανωδική. Επομένως, όποιος θέλει να επενδύσει στο VOEA, αυτό είναι φυσικά διαθέσιμο στη Freedom 24. Και κάνοντας λογαριασμό μέσα από το link της περιγραφής, μπορούμε να κερδίσουμε μια δωρεάν μετοχή αν είμαστε άνω των 25 χρονών. Και για όποιον δεν γνωρίζει, η διαδικασία αγοράς είναι πραγματικά πανεύκολη. Κάνουμε λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής. Πάμε σε κατηγορία συναλλαγές, γράφουμε VOEA, πατάμε αγορά και νάτο, είναι πλέον δικό μας. Αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, αφήστε μου ένα like, ένα subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι και πείτε μου και τη γνώμη σας στα σχόλια. Πραγματικά όλα αυτά με βοηθάνε απίστευτα να συνεχίσω αυτό που κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, είμαι ο Κώστας και θα τα πούμε την επόμενη φορά.